Όχι, 110.000. 105 με 110. 110.000 μάλιστα. Και μέχρι τώρα πόσα πληρώσατε? Έχω δώσει μέχρι σήμερα, Νικήτα μου, πρώτα περισσότερα απ' όλα θα ήθελα από δύο λόγια να ευχαριστήσω τον αξιότιμο κύριο Μπερδίκη, τον κύριο Μιχαήλ Μινά, τον οικονομολόγο και τον κόσμο που μου συμπαραστάθηκε σε αυτόν τον αγώνα. Αν και σήμερα ξύπνησα με τρία προβλήματα στο κεφάλι μου. Πρώτον, ότι είχα να αντιμετωπίσω τους τραπεζίτες. Δεύτερον, ότι έλαβα ανακοίνωση από τη δουλειά μου τις βρετανικές βάσεις στην Κύπρο ότι θα προβούσε εκμοντερνοποίηση του μισθού, δηλαδή αποκοπή άνω των 15% και κατάργηση δικαιωμάτων μας και ταμείου προνοίας. Και το τρίτο, ότι αναγκαστικά θα έπρεπε να δω τηλεόραση την οποία αποφεύγω εδώ και δύο χρόνια, γιατί μου φέρνει μια δυσοδεία όταν βλέπω αυτούς τους πολιτικούς να λέει τόσα ψέματα στον κόσμο, ενώ πραγματικά ο κόσμος καίγεται, η Κύπρος καίγεται και αυτοί μας καταπνίγουν στα ψέματα. Εντάξει, από τα τρία θεωρώ το τελευταίο είναι το λιγότερο κακό από τα τρία. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, άρα εσείς, δηλαδή αυτό με το μισθό σας σήμερα το μάθατε? Ναι, σήμερα πρωί ώρα 7. Μάλιστα. Και οι τραπεζίτες τι σας είπαν? Πήγατε εκεί με ένα κλειδί στο χέρι. Μάλιστα. 110.000 ήταν το δάνειο εξ αρχής. Ήταν 110.000, ναι, με επιτόκιο 2 συν 1,6 το Euribor. Ναι. Εκ το οποίο το Euribor έχει πάει στο 0,06, άρα ο τόκος έπρεπε να ήταν 2,06. Αυθαίρετα μου το έχουν κάνει 4,02. Στη ερώτησή μου σήμερα στους τραπεζίτες προφορικά, γιατί έχω ήδη αποστείλει 4 επιστολές τις οποίες δεν απάντησα, μου ανέφεραν ότι δεν ξέρουμε γιατί έγινε τέτοιος ο τόκος και σας έχουμε ενημερώσει. Και του λέω, δεν με έχετε ενημερώσει, και μου λέω, σε έχουμε. Του λέω, αφού με έχετε ενημερώσει, αποδείξτε μου. Δείξτε μου μια επιστολή, μια υπογραφή μου, κάτι. Εκεί άρχισαν να μασούν τα λόγια τους. Και στο τέλος της ημέρας, από 110.000 ευρώ το δάνειο μου, έχω δώσει μέχρι σήμερα περίπου 50-60.000. Μάλιστα. Και θέλω για εξόφληση ακόμα 200.000 ευρώ. Και η δόση είναι 900 ευρώ το μήνα. Ναι, η δόση σήμερα ανέρχεται στα 900 ευρώ. Και εγώ, μάλιστα, πριν μία εβδομάδα έχω κάνει ένα άλλο δάνειο για να μπορώ να αντεπεξέλθω στις δόσεις. Μάλιστα. Και θα πληρώνετε μια ζωή από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Μια ζωή και ίσως δύο ζωές. Και δεν νομίζω ότι ξοφλήσω. Ωραία, και η αντίδραση εκεί στην τράπεζα σήμερα ποια ήταν? Κοιτάξτε, οι άνθρωποι ήταν ευγενέστατοι, δεν έχω κάτι με το προσωπικό. Όχι, του δεν είναι θέμα ευγένειας ή συμπεριφοράς. Δώσατε εσείς το κλειδί. Τώρα τι θα γίνει? Τους είπα την πρότασή μου να μου επιστρέψουν πίσω τα χρήματα που τους έχω δώσει μέχρι σήμερα και να πάρουν το μικρό διαμέρισμα μου. Και εκείνοι μου είπαν, ξέρετε, είμαστε εδώ ανοιχτοί σε προτάσεις δικές σου, αν θέλεις να δίνεις 30, 40, 50 ευρώ το μήνα και βλέπουμε. Καλά το λέω, ας σας δίνω τόσα, πότε θα ξοφλήσω και πώς θα μου στηγήσει τελικά το διαμερίσμα? 1 ή 2 εκατομμύρια ευρώ. Και τι σας είπα? Μασούσαν τα λόγια τους, τίποτε. Δηλαδή αυτό το 30, 40 να δίνετε το μήνα, γιατί το είπαν? Για να πουλήσουν πνεύμα, μιλώντας έτσι. Άρα δηλαδή επί της ουσίας, ναι, είναι όλα ανοιχτά, σωστά? Είναι όλα ανοιχτά, ναι. Είναι όλα ανοιχτά χωρίς να ξέρετε εσείς σήμερα θα πάτε στο διαμέρισμα? Θα πάω και θα προγραμματίσω εντός της εβδομάδας τη μετακόμιση, γιατί καταλαβαίνετε είναι κάτι που γίνεται σε μια μέρα. Ωραία. Να επιστρέψει το νόμισμα, δηλαδή σε ευρώ φαντάζομαι, το αρχικό ποσό που είχατε κάνει ως δάνειο είναι μια λύση που σας ικανοποιεί? Κοιτάξτε, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρώπης που έπρεπε να ακολουθήσουμε, αλλά δυστυχώς από ό,τι έμαθα όταν κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Οικονομικών ότι έπρεπε να αναγκάσει τις τράπεζες να μετατρέψουν τα δάνεια σε ευρώ με την ισοτιμία υπογραφής των συμβολέων, ο Υπουργός Οικονομικών γελούσε. Γελούσε, ναι. Γελούσε, ναι. Πώς το ξέρετε? Το γνωρίζω. Έχω κάποιες πηγές. Οι εντολές και οι αποφάσεις των δικαστηρίων, των ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου είναι ότι η ισοτιμία που πρέπει να ακολουθείται στο δάνειο είναι σύμφωνα με την ισοτιμία εκταμίευσης του ποσού. Και σημειώστε ακόμα κάτι. Οι τράπεζες ήταν ασφαλισμένες όταν έκαναν αυτά τα δάνεια. Δηλαδή οι τράπεζες έχουν πάρει τα λεφτά την ασφαλεία, συνεχίζουν να παίρνουν συνεχώς
και χρεώνουν εμάς με διπλές, τριπλές δόσεις για να αποφελούνται αυτά τα έξτρα κέρδη. Δηλαδή αυτό το ξέρετε, είναι σίγουρη πληροφόρηση. Είναι σίγουρη πληροφόρηση. Ασφαλώς και μπορείτε να ρωτήσετε κι εσείς τραπεζικούς κύκλους. Εγώ δεν υπήρξα τσοκαδόρος ποτέ στη ζωή μου. Οι τράπεζες έπαιξαν τσόκο με το ελβετικό, αλλά είχαν τα νότα τους καλυμμένα, πληρώνοντας σε ασφαλιστικές εταιρείες. Ναι, αλλά αυτό με την πρόταση με προβλημάτισε τώρα. 50-60 ευρώ και τους είπατε εσείς για πόσο καιρό θα πληρώνω και δεν σας απάντησα. Ναι, ναι, βασικά ήταν μια σπασμωδική κίνηση, δεν ήξεραν τι να πούν. Αφού στις περισσότερες μου ερωτήσεις σε μένα και του οικονομικού μου συμβούλου δεν απαντούσαν. Μάλιστα. Είναι εδώ και ο κύριος Περδίκης που ήταν χθες μαζί σας. Κύριε Περδίκη, σήμερα, τώρα. Σήμερα ήταν μαζί σας. Από όλα όσα έγιναν σήμερα στην τράπεζα, τι κρατάτε εσείς, κύριε Περδίκη? Εντάξει, είναι ένα γνωστό πρόβλημα αυτό. Είναι όσοι έχουν ελβετικό δάνεια με ελβετικό φράγκο, ουσιαστικά. Είναι γνωστό, ναι, αλλά όλοι ψάχνουν λύσεις. Ναι. Έχουν τύχει ένα καθαρού ξεγελάσματος. Υπάρχουν αποφάσεις, όμως, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, για να μπορέσουν να δικαιωθούν. Κακώς, και πρέπει να το διορθώσουμε, εδώ είναι ευθύνη της Βουλής, κακώς για να δικαιωθούν πρέπει να πάνε δικαστήριο. Ο αγαπητός Νίκος δεν θα πάει στο δικαστήριο. Δεν θα πάει να ξοδέψει άλλες 5-10.000 ευρώ στα δικαστήρια για να δικαιωθεί. Πιστεύω ότι τελικά θα δικαιωθεί. Γιατί μέσα από την τράπεζα και τη λύση που θα δώσει η τράπεζα? Όχι, μέσα από το ότι θα προσφύγει για να αφαιρεθούν όλα αυτά τα τόκη που πλήρωσε, γιατί παράνομα η τράπεζα. Το συναλλαγματικό κίνδυνο που πρέπει να τον αναλάβει εκείνη, και είχε την ασφάλεια για να τον αναλάβει, αντί να τον αναλάβει εκείνη, το φόρτωσε πάνω στους πελάτες της. Και έχει χιλιάδες κόσμος. Έτσι. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι μια λύση έχουν τώρα. Να πάει στο δικαστήριο, να αφαιρεθούν από το δάνειο σήμερα όλοι εκείνοι οι τόκοι παράνομοι που μπήκαν λόγω. Ωραία, να πάνε ομαδικός, να πάνε ατομικός. Ξέρω ότι κάποιοι ξεκίνησαν. Ο Νίκος ξεκίνησαν, ναι. Που σήμερα τον γνώρισα, λέει: εγώ δεν θα πάω δικαστήριο. Δεν θα πάω δικαστήριο. Ναι, ναι, Νίκο, ναι, παρακαλώ. Νομίζω υπάρχει και μια άλλη επιλογή από το να τρέχουμε στα δικαστήρια και να δίνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ στους δικηγόρους. Αυτοί οι βουλευτές που ψηφίσαμε και που τώρα πώς μπορούν να είναι εκπρόσωποι μας όταν φοβούνται να κυκλοφορήσουν στους δρόμους απλά, πρέπει να προβούν σε κάποιο νομοσχέδιο να εξαναγκάσουν τις τράπεζες να ακολουθήσει τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι. Ωραία, αυτό μπορεί να γίνει, κύριε Περδίκη. Αυτό μπορεί να γίνει. Είναι στο χέρι μας. Μπορεί να γίνει, θα το κάνετε. Προσπαθούμε. Έχουμε αντίδραση. Λοιπόν, το από ποιον αυτό, έχετε αντίδραση? Άλλο. Ένα λεπτό, από ποιον έχετε αντίδραση? Καλό κουράγιο, κύριε Περδίκη. Από ποιον έχετε αντίδραση? Κοιτάξτε, ακόμα και στα πλαίσια της συζήτησης και του πλαισίου αφαιρεγκαιότητας, το εγείραμε αυτό το ζήτημα. Πολλοί βουλευτές. Και ετοιμάζονται και σχετικά νομοσχέδια. Κάποια ήδη βρίσκονται στη Βουλή για συζήτηση. Προτάσεις νόμου, όχι νομοσχέδια. Από βουλευτές. Η άλλη λύση που του δόθηκε σήμερα του Νίκου είναι γνωστή, είναι να πάει να κάνει μια αναδιάρθρωση δανείου, να του βάλουν κάποιους άλλους όρους για να πληρώνει. Αυτό που είπε 30-40 για παράδειγμα ευρώ, που δεν θα είναι για πάντα 30-40 ευρώ. Δηλαδή να αλλάξουν οι όροι του δανείου, να το διευκολύνουν. Με ποιο, αυτό θα με πρέπει... ποιο ποσό δηλαδή θα γίνει αυτό αναδιάρθρωση? Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Ποιο θα είναι το ποσό δηλαδή αυτό της αναδιάρθρωσης? Είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Θα ξεκινήσουν από τις 110, από τις 200, από πού θα ξεκινήσουν? Δεν δέχονται ότι μειώνεται το ποσό. Πρέπει να πάει στο δικαστήριο για να σου μειώσει το ποσό, λένε. Με το ποσό αυτό, έλα να κάνουμε μια διάρθρωση. Και λέει ο Νίκος, όχι, είναι θέμα αρχής. Εγώ αυτόν τον ποσό το θεωρώ ότι είναι παράνομο που μου το βάλετε. Δεν θα κάνω αναδιάρθρωση για να πληρώνω τα εγγόνια μου αυτόν τον ποσό. Άρα δεν δέχονται σε καμία περίπτωση. Είναι άνθρωπος αρχών. Να σημειώσω, το είπε πριν, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι σε αυτούς που θεωρούνται αφαιρέγκοι. Δεν είναι σε αυτούς που έχουν μη εξυπηρετούμενα. Όχι, το πλήρωνε κανονικότατα. Πληρώνει κανονικότατα το χρέος του, δανείζεται από άλλους, από την οικογένειά του. Για να πληρώσει το χρέος στην τράπεζα. Είναι ένας καλός πελάτης της τράπεζας. Κανονικά έπρεπε η τράπεζα να ασχίζεται να τον εξυπηρετήσει αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα. Και όμως τον αντιμετωπίζει ψυχρά και λέει: κύριε, θα μου πληρώσεις αυτά που μου χρωστάς. Και ενώ ξέρει πολύ καλά ότι αυτά που λέει η τράπεζα δεν του χρωστά. Άρα εσείς δηλαδή. Είναι παράνομα. Ωραία, που τα έχει το ξέρει κάποιος, πρέπει να τους αναγκάσει να μην το χειρίζονται έτσι το ζήτημα. Πρέπει να πάρουμε την πολιτική απόφαση. Πρέπει να πάρουμε την πολιτική απόφαση, είναι η πλειοψηφία της Βουλής. Μάλιστα. Κόψουμε, να κλαδέψουμε τα δάνεια. Ωραία, όπως το. Κλάδεψαν κάποιοι τους λογαριασμούς του κόσμου, έτσι. Να πάμε να κλαδέψουμε τα δάνεια. Κάντε το. Εκεί ακριβώς που υπάρχουν οι παράνομες αυτές και καταχρηστικές ρήτρες. Νίκο, έρχομαι κοντά σου για να κλείσουμε, ναι. Κάτι που θέλω να αναφέρω είναι ότι σε επιστολή μου στην Κεντρική Τράπεζα και στον Πρόεδρο της Βουλής, οι απαντήσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία είναι εκεί για να μας προστατεύει, είναι ότι, ξέρεις, δεν ανακατονόμαστε με συμβόλαια ατομικά μεταξύ των πολιτών και της τράπεζας. Αυτή ήταν η απάντηση, ναι.
Και από τον πρόεδρο της Βουλής η συμβολή του είναι να βρω έναν καλό δικηγόρο να βάλω. Μάλιστα. Λοιπόν, κρατάμε αυτό που είπε ο κύριος Περδίκης, ότι θα γίνει προσπάθεια να ρυθμιστεί και να δούμε αύριο μεθαύριο τι θα ξημερώσει. Θα είμαστε εδώ, θα το μαλέψουμε μαζί σας. Ευχαριστώ. Τα σέβη μου και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, παραμένουμε